Ένα παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν που είδαμε τι γινόταν με τις ιδιωτικές εταιρείες που παρήχε τις υπηρεσίες καθαριότητας, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία. Πρόσφατα που έληξαν αυτές τις συμβάσεις και πλέον γίνεται κατευθείαν με τις κυρίες καθαριότητας, βγήκαν από τα νοσοκομεία και λένε ότι υπάρχει τεράστιο κέρδος, διότι εκεί πέρα γινόταν όργιο, πάρτι με τα χρήματα των πολιτών. Για να το πούμε και αυτό. Γιατί ναι, να έχει ο πολίτης την ευχέρεια να μπορεί να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο και να κάνει όλες τις εξετάσεις εκεί, αλλά από την άλλη όλο αυτό το πάρτι που γίνεται τελικά πάλι ο πολίτης το πληρώνει μετά, εάν από πού βγαίνουν αυτά. Ακούστε τα λεφτά. Λοιπόν, καταρχάς η αλήθεια είναι ότι η διαφορά των εργολάβων με τη διαφορά των μόνιμων θέσεων εργασίας καθαριότητας είναι ότι ποιοτικά σαφώς είναι χειρότερη αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Η μόνη μιλάτε από τους εργολάβους. Γιατί αυτή τη στιγμή... Αφού είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Έτσι. Ναι, αλλά λειτουργούν με άλλο θεσμικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, λέτε, αυτό δηλαδή, το οποίο ήταν απαράδεκτο και έπρεπε να λυθεί. Να μας το πείτε λίγο αυτό. Να τελειώσω, να ολοκληρώσω. Για λογαριασμό του δημοσίου καθαρίζει λιγότερο καλά από όταν έχει έναν εργολάβο. Όχι, διότι ο ιδιώτης, και αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο, ο οποίος είναι ειδικός σε μία εργασία, είναι ειδικός. Αυτή είναι η δουλειά του. Πώς θα το κάνουμε, εσείς είσαστε μηχανικός και χτίζετε ένα σπίτι, αυτός η δουλειά του είναι να έχει ένα συνεργείο καθαρισμού και έχει τεράστιο κέρδος και όφελος από το να λειτουργεί σωστά. Από το να λειτουργεί σωστά. Αν δεν λειτουργεί σωστά, είναι χαμένος στην ιδιωτική οικονομία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Ολοκληρώστε και είτε μας αρέσουν είτε όχι. Λέω λοιπόν, αυτό το οποίο ήταν απαράδεκτο. Το συνεργείο είναι ίδιο. Αυτό το οποίο δεν είναι συνεργείο, κύριε. Τώρα μιλάμε για μόνιμες θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει συνεργείο. Το προσωπικό. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν το οποίο ήταν απαράδεκτο και έπρεπε να λυθεί και σαφώς δεν μπορούσε να συνεχιστεί και πρέπει να λυθεί, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές πληρωνόντουσαν τα χρήματά τους και για μεγάλο χρονικό διάστημα άφηναν τους εργαζόμενούς τους απλήρωτους. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος το οποίο έπρεπε που να λυθεί. Και άλλο τώρα, όσον αφορά τα καθαρά οικονομικά στοιχεία. Λίγο, για να το καταλάβω, να με βοηθήσετε να το καταλάβω. Είναι άλλο πράγμα να πείτε ότι εσείς έχετε, ξέρω εγώ, ένα συνεργείο καθαρισμού και παίρνετε την Μάριον, η οποία κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της, και μετά προσέλαβαν εμένα, ο οποίος δεν είμαι επαρκής, είμαι τεμπέλης και με έκαναν δημόσιο υπάλληλο και αφήνω βρώμικο το νοσοκομείο. Και είναι άλλο πράγμα αυτό που λέτε, ότι τα ίδια άτομα όταν ήταν, όταν δούλευαν για λογαριασμό του συνεργείου, έκαναν καλά τη δουλειά. Δεν γιατί είναι καταρχάς τα ίδια άτομα. Δεν είναι τα ίδια άτομα. Κάνετε λάθος. Σε πολλές των περιπτώσεων δεν είναι τα ίδια άτομα. Είναι... Και εγώ δεν θα μπω στην περιπτώσιο. Είναι ακριβώς τα ίδια εγώ άτομα. Εγώ λέω έναν κανόνα της αγοράς. Είναι ακριβώς τα ίδια άτομα. Να μιλήσουμε με όρους πραγματικότητας. Είναι ακριβώς τα ίδια άτομα που δουλεύουν στον εργολάβο. Δεν είναι έτσι. Μα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, κύριε Φωτεινά. Μην διαψεύδεστε για ακόμα μία φορά. Πάρα πολύ νέα πρόσωπα τα οποία δουλεύουν με νέα συμβάσει εργασία. Επειδή υπάρχει το περιθώριο κέρδους του εργολάβου, επειδή δεν υπάρχει το περιθώριο κέρδους του εργολάβου και μένουν αυτά τα χρήματα στο νοσοκομείο, να σας δίνεται η δυνατότητα. Ο εργολάβος πλήρωνε και για τα υλικά και για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Καλά, κάτι το οποίο τώρα το επιβαρύνεται το κράτος. Για να βάλουμε όλο το οικονομικό στοιχείο. Το κέρδος του ιδιώτη, ο οποίος δεν έχει συστήσει την εταιρεία καθαριότητας και μπήκε στο νοσοκομείο, αυτό το περιθώριο κέρδους δίνει τη δυνατότητα να προσλάβει έξτρα προσωπικό για να ελαφρυνθούν και οι βάρδιες. Γιατί όπως γνωρίζετε καλά, αυτοί οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες που μπαίναν στα νοσοκομεία παίρνανε από το ATM τον παραπάνω μισθό, τη διαφορά του μισθού ή τις υπερορίες, εκβιάζαν τους εργαζόμενους. Αυτό, και μάλιστα ότι τους αφήνανε και απλήρωτους. Ήταν το τεράστιο και πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό. Το εργασιακό. Το είπε. Το είπε. Νομίζω το τόνισα. Κύριε ότι Κάτσι, οι άνθρωποι παίρνανε οι εργολάβοι τα λεφτά και δεν τα δίνανε. Δεν τα δίνανε. Και αυτό που γίνεται τώρα δίνει τη δυνατότητα αύξηση του μισθού με ατομική σύμβαση καθαριότητας με τον κάθε εργαζόμενο, που είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, ακριβώς οι ίδιοι, με το νοσοκομείο, απευθείας με το νοσοκομείο, χωρίς μεσάζοντα, και επίσης το νοσοκομείο που έχει αυξήσει τον προϋπολογισμό του. Γιατί έχουμε δώσει παραπάνω προϋπολογισμό σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και αύξηση ορίου δαπανών. Για να πάμε. Αυτό μπορεί λοιπόν, για να κλείσω και εγώ να καλύψει όλες τις λειτουργικές ανάγκες. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα λοιπόν είναι νοσοκομεία στα οποία προσλαμβάνονται μόνιμοι καθαριστές ή άνθρωποι της καθαριότητας ή των τομέων των παραϊατρικών και δεν προσλαμβάνεται κανένας μόνιμος τα 4 αυτά χρόνια. Γιατρός και κυρίως νοσηλευτές. Αυτή είναι η απάντηση. Τι θέλουμε να ξεκινήσουμε με νοσοκομεία.
νοσοκομεία. Βγήκαν τα οποία δεν έχουν 500 θέσεις για τμήμα μετά επιγόντων περιστατικών γιατρών. Μόνιμες θέσεις βγήκαν πέρυσι 500. Όχι, δεν βγήκαν. Βγήκαν, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα σήμερα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, κύριε Φωτήλα. Το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγηση και πρόσληψη είναι άλλο ότι δεν βγήκαν. Κάτσε όμω, νομίζω ότι από το 2015 περιμένουμε να γίνουν κάποιε προσλήψει. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι για τα επόμενα χρόνια σχεδιάζονται 2.500 προσλήψει κάθε χρόνο στην υγεία. Αλλά από το 2015 πόσοι έχουν. Έχουν αναλάβει υπηρεσία. Είτε μόνιμες θέσεις. Ακούστε λίγο. Χρόνου. Έχουν αναλάβει. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά στα νοσοκομεία. Τώρα δεν τον αφήνετε και να μόλις. Να το κάνω και εγώ μια φορά. Και μόλις μάθουν, πάρουν μυρωδιά τη δουλειά, φεύγουν. Το κύριε Βάτσι, από το 2016 έως σήμερα έχουν αναλάβει υπηρεσία και μόνιμοι και επικουρικοί 19.000 άτομα στο ΕΣΥ, γιατροί και νοσηλευτές. Και στη από το 16. Από το 16, βεβαίως. Ναι. 19.000 άτομα. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια ένεση προσωπικού δυναμικού, ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από το 80 και μετέπειτα. Ποτέ. Και βάζω το χέρι μου στη φωτιά για αυτό που σας λέω και μπορώ να σας φέρω, επειδή δεν είμαι υπουργός Υγείας, αλλά γνωρίζω τα της Θεσπρωτείας ως βουλευτής Θεσπρωτείας, πόσους έχουμε προσλάβει μόνιμους στο νομό Θεσπρωτείας. Κύριε Φωτήλα, να ρωτήσω τώρα κάτι. Θα πάρω μια πρόταση μότα μόνο να την διαβάσω. Φαντάζομαι θα, η εφημερίδα των συντακτών θα έχει την απομαγνητοφώνηση με ακρίβεια. Είναι απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη στον Sky. Έβαλε ένα παράδειγμα ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τι μας ενοχλεί, λέει, αν αντί να αγοράζουμε ως κράτος μαγνητικούς τομογράφους, συνεργαζόμαστε.